Πες ότι με ένα μαγικό τρόπο σου έρχονται 100 παραγγελίες στο κατάστημά σου. Μπορείς να τις στείλεις. Ξέρεις με ποια κούρια θα τις στείλεις, συνεργάζεσαι με κάποια. Έχεις μια συνεργασία με τράπεζα για τις ηλεκτρονικές σου πληρωμές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι χρειάζεται ένα απλό e-shop, μέσα εισαγωγικά. Και έχουμε φέρει μαζί μας τον Θάνο. Γεια σας. Πρώτη φορά έχετε στην εκπομπή. Φυσικά την εκπομπή θα την κάνουμε με τον Ανδρέα, όπως πάντα, τώρα 7 χρόνια με τον Ανδρέα. Και σήμερα ο Θάνος θα μας πει τι χρειάζεται ένα e-shop. Γιατί ο Θάνος γενικότερα κάνει e-shops. Η δουλειά μου, ζήμου βασικά. Ναι, έχει μια εταιρεία μαζί με κάποια άλλα άτομα και φτιάχνουν e-shops και ξέρουν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, συμπληρώστε την έρευνα μισθών, link στο description και στο πρώτο comment. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μισθό να ζητήσουμε. Πρίξτε τους φίλους σας να τη συμπληρώσουν. Okay. Πέρσι συμπληρώσαν 800 άτομα. Βρήκαμε κάποια πολύ ωραία αποτελέσματα. Φέτος πρέπει να βάλουμε ένα στόχο να συμπληρώσουν 1000 άτομα. Συμφωνείτε? Ναι. Πώς θα τα παίρνεις? Που έχει δική του εταιρεία. Σωθήκαμε. Συμπλήρωσε. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μας πεις, Ανδρέα, εσύ, αυτή τη φορά, όχι ο Θάνος, θέλω να μας πεις εσύ τι κάνεις και με τι ασχολείσαι και γιατί ξέρεις από e-shops που τα μάθες. Λοιπόν, είμαι υπεύθυνος προϊόντος στη WebBands. Είμαστε μια μικρή εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop. Και ξέρω από e-shop γιατί δουλεύω αρκετά χρόνια πλέον σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε τα έμαθα στην πράξη. Το μπλουζάκι σου τι γραφεί? WebBands. Digital Agency, για να μην ξεχάσετε. Ναι. Okay. 35 ευρώ. Α, ωραία. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, να πάρουμε πρώτα απ' όλα τα λάθη και μετά να δούμε τα σωστά. Ωραία. Θέλω να μου πεις το πρώτο λάθος που βλέπεις όταν έρχεται κάποιος σε σένα και σου ζητάει θέλω να e-shop. Δηλαδή, τι βλέπεις από νοοτροπία λάθος? Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι μερικές φορές δεν έχεις σκεφτεί καν τι θέλει να πετύχει με το e-shop. Δεν έχεις στο μυαλό του, ας πούμε, τους παράγοντες με βάση τους οποίους θα καθορίσει ότι το project του πέτυχε ή απέτυχε. Τι να θέλει να πετύχει, νομίζω ότι είναι απλό, είναι να πουλήσει. Ναι, θέλει να πουλήσει σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, να βγάλει 3 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει μια σειρά από πράγματα, τα οποία ειδικά για το πρώτο του βήμα, μιλάμε για επιχείρηση που κάνει το πρώτο της βήμα, πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τελικά μπορεί να κάνει. Και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές δεν έχει η ίδια η επιχείρηση τις υποδομές για να υποστηρίξει, ας πούμε, έναν μεγάλο αριθμό παραγγελιών. Είτε αυτό είναι πολλαπλές αποστολές, πολλαπλές επιστροφές, απόθεμα, διαχείριση αποθέματος, τα προϊόντα σε ηλεκτρονική μορφή, βλέπεις πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν έρχονται και σου ζητάνε κάποια πράγματα και σου λένε θέλω αυτό, αυτό και αυτό, μέσα σε αυτό το αυτό, αυτό και αυτό δεν είναι αυτό που λες, η υποδομή δηλαδή, το τι χρειάζεται? Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της δικής μας δουλειάς, σαν κατασκευαστές e-shop, τελικά να τον κατευθύνουμε στα κομμάτια που θα χρειαστεί βοήθεια. Δηλαδή και ο άλλος, επειδή η δουλειά του μπορεί να είναι ένα φυσικό κατάστημα, έχει στο μυαλό του τις ανάγκες ενός φυσικού καταστήματος, ανταπεξέρχεται σε αυτές και όλα καλά. Αλλά όταν θέλει αυτό να το επεκτείνει, να κάνει κάτι ηλεκτρονικό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι έτοιμος. Οπότε πρέπει και εμείς να τον πάρουμε ουσιαστικά από το χεράκι εντός εισαγωγικών και να του πούμε ότι κοίταξε, ωραία αυτή η λογική που έχει σε μερικά θέματα στο φυσικό σου κατάστημα, αλλά ηλεκτρονικά δεν μπορεί να δουλέψει για αυτούς τους λόγους. Είναι εύκολο όμως, γιατί ουσιαστικά του λες ότι αυτό που πιστεύεις θα πουλήσεις, δεν μπορείς. Δηλαδή το δέχονται, είναι ξέρεις. Όχι, αρχικά δεν θα μπει στη διαδικασία του πει δεν θα πουλήσει. Όχι, όχι. Ναι. Δεν σου λέω ότι λε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλά ουσιαστικά του λε ότι είναι διαφορετικό το scale, οπότε ίσω να μείνει έτοιμο. Δηλαδή έχει υπολογίσει αυτού του παράγοντε. Σίγουρα πρέπει. Το καταλαβαίνουν, δηλαδή. Αν είναι... δεν το έχει κάνει, ουσιαστικά πρέπει πρώτα απ' όλα εμεί να το κάνουμε για να είμαστε εντάξει με τη δική μα δουλειά. Για να ξέρει και ο άλλο πού μπαίνει, τι κεφάλαιο ανοίγει, ας πούμε, για την επιχείρησή του. Από εκεί πέρα, ναι, το δέχονται κυρίω γιατί. Αυτά που του λες βγάζουν λογική. Okay. Δηλαδή, του λες ότι αν για παράδειγμα θελήσεις αύριο, πες ότι με ένα μαγικό τρόπο σου έρχονται 100 παραγγελίες στο κατάστημά σου. Μπορείς να τις στείλεις. Ξέρεις με ποια κούρια θα τις στείλεις, συνεργάζεσαι με κάποια. Έχεις μια συνεργασία με τράπεζα για τις ηλεκτρονικές σου πληρωμές. Από αυτές τις 100 παραγγελίες μπορεί να σου γυρίσουν 20 πίσω για επιστροφή, για αλλαγή, για οτιδήποτε. Μπορείς να διαχειριστείς αυτό το πράγμα, τη γραφειοκρατία που συνεπάγεται, 100 συσκευασίες να τις φτιάξεις. Οπότε αφού. Τους κάνεις μια πρώτη εισαγωγή σε αυτό, αρχίζει και καταλαβαίνει και ο άλλος ότι υπάρχουν απαιτήσεις από την επιχείρησή του. Ότι ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι κατάστημα. Έχει απαιτήσεις καταστήματος. Παρόλο που έχει διαφορετικές απαιτήσεις από ένα φυσικό κατάστημα. Και βασικά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν. Δηλαδή δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου κάποιο shop. Οπότε, αν πεις κάνα e-shop, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, θα σκεφτόμουν εγώ ότι okay, τα τεχνικά κομμάτια που καταλαβαίνω ο πελάτης, αυτός που έχει στην εταιρεία, θα καταλάβει ότι φταίει εσύ ή φταίει αυτός. Δηλαδή,
Μπορεί να πάει λάθος ή να πάει άσχημα επειδή και αυτός μπορεί να υποστηρίξει, αλλά και εγώ δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να του πω ότι ξέρεις, OK, να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το ξανακάνει. Οπότε είναι κάτι το οποίο και εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι το scale δεν θα είναι μόνο τεχνικό, αλλά πρέπει και ο ίδιος να μπορεί να κάνει scale. Αυτό είναι ένας λόγος, ένας πολύ βασικός λόγος, όταν θες ένα e-shop. Δηλαδή τώρα εσύ που μας βλέπεις και θες e-shop, σε σένα. Εσύ που μας βλέπεις και θες e-shop, ναι, αυτός εκεί. Να μην πάει να το φτιάξει στο ξάδερφο ή στο φοιτητή. Εγώ δεν μπορώ να φάσω. Όχι ότι μπορεί ο ξάδερφος ή ο φοιτητής να ξέρει μια χαρά. Ναι, ναι. Αλλά το πιθανότερο είναι όλα αυτά να στα πει μια εταιρεία. Κοίτα, το έχει κάνει πολλές φορές και το έχει φάει. Το κερδίζεις με το χρόνο αυτό. Δηλαδή το κερδίζεις αποτυγχάνοντας ή μαθαίνοντας από αποτυχίες άλλων. Δηλαδή όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία και βλέπεις κάποια πράγματα να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μετά λες με αυτό γιατί το κάναμε έτσι. Και σου εξηγεί κάποιος πιθανότητα πιο έμπειρος από σένα και στο e-commerce αλλά και στον προγραμματισμό ότι ξέρεις αυτό μας βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ ξεκινώντας έκανα κάτι το πρώτο μισό που αν το δεις είναι κάτι εντελώς ερασιτεχνικό ας πούμε και από θαύμα δουλεύει. Και σταδιακά δουλεύει ακόμα. Δεν δουλεύει και το έκανα όντως με ξάδερφο. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο ξάδερφος που πήγε. Το έκανα με ξάδερφο, το έκανα τζάμπα, πολύ κακοπληρωμένη δουλειά, ας πούμε, σαν τέτοιο. Είναι στη μορφή της εξυπηρέτησης ότι επειδή μαθαίνω και θα μάθω πάνω στο project σου, θα είναι και το κόστος σου ανάλογο. Οπότε... Εγώ ένα άλλο θέμα που είχα αντιμετωπίσει πολύ παλιά όταν έκανα και εγώ τα δικά μου shops, τα ξαδέρφικα, είναι ότι δεν καταλαβαίνω άλλος τη συντήρηση που μπορεί να θέλει. Δηλαδή, ενώ είναι πολύ εύκολο να το πεις ότι κοίταξε, όταν θα πάρεις ένα κανονικό, ένα φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να πληρώνεις ένα ενίκιο, θα πρέπει να το καθαρίζεις πρώτα απ' όλα, θα σου σκάσει κάποια στιγμή κανένα υδραυλικό, θα σου σκάσει κάποια στιγμή κανένα ηλεκτρολογικό και όλα αυτά τα πράγματα. Αντίστοιχα, όταν προσπαθείς να τα εξηγήσεις όλα αυτά στον πελάτη για το e-shop, εκεί δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ να το εξηγήσω δηλαδή από απλά πράγματα, από hosting, που είναι το πιο απλό, hosting. Οκ, okay, domain name, ναι. Το πιο απλό. Μέχρι το ότι, κοίτα, έχουμε χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, WordPress ή Drupal. Docker. Docker, ναι, ή Drupal. Αυτό το Drupal έχει κάποια στιγμή ένα end of life. Μετά τι θα κάνουμε, δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια που θα βγει η επόμενη έκδοση, τι θα κάνουμε. Βασικά δεν θα υποστηρίζεται αυτή η έκδοση, ή θα βγει η επόμενη. Ναι, ναι. Το σύνθημα είναι ότι απλά θα το αφήσει εκεί αυτός ο πελάτης. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο να τον πείσεις ότι το Drupal 7, ας πούμε, έχει τελειώσει η ζωή του, έχει έρθει η ώρα να κάνεις κάτι άλλο, σου λέει αυτό που έχω δουλεύει. Ή δεν δουλεύει, γιατί ο πελάτης που έχει αυτή την οτροπία είναι και πάρα πολύ πιθανό να μην καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα τελικά. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει κατανοήσει τις ανάγκες, δεν περιμένεις εύκολα ότι θα πάρει τελικά το αποτέλεσμα που θέλει. Έχεις δει να καταλαβαίνει ο άλλος την επένδυση που χρειάζεται για να προωθήσει ένα e-shop παραπάνω. Δηλαδή, από απλά πράγματα, από Google Ads μέχρι Scrooge, μέχρι Affiliates, μέχρι όλα αυτά. Εντάξει, εξαρτάται πλέον από το μέγεθος του πελάτη αυτό. Μπορεί κάποιος πελάτης που έχει μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο να τα καταλαβαίνει ή να έχει εξειδικευμένα άτομα στην ομάδα του που ασχολούνται με το e-shop και εκεί πέρα προφανώς τα καταλαβαίνει και προφανώς όλα καλά. Αλλά οι μικρότεροι πελάτες και πελάτες που ίσως κάνουν το πρώτο τους βήμα και δεν είναι εύκολο να καταλάβουν τι τους λες και πολλές φορές υπάρχει και δυσπιστία ως προς το. Α, και θα έχει αυτό το κόστος. Ναι, και σκέφτεται ο άλλος, α, τόσο σου λείπουν μάλλον για να μου λες αυτό το νούμερο. Δεν μπορεί να κατανοήσει ότι, ξέρεις, για το server σου, εγώ πληρώνω κάποια χρήματα σε μια εταιρεία, έχει κάποιο κόστος, πρέπει να ασχολούμαι με τα backup σου, πρέπει να είμαι εκεί για σένα όταν θα χρειαστείς, θα πετάξεις κάτι που δεν έπρεπε και θα με πάρεις τηλέφωνο πανικόβλητος. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις και για πράγματα που θα τα χρειαστούν από την αρχή της λειτουργίας του e-shop και για πράγματα, ας πούμε, αν του μιλήσεις για κάτι που θα του έρθει 2 χρόνια αργότερα, δεν είναι καν έτοιμος να το δεχτεί. Δηλαδή να του πεις τώρα ότι θα σου κάνω εγώ ένα e-shop το οποίο θα έχει πάρα πολύ καλό performance και κατά συνέπεια το κόστος των διαφημίσεών σου θα είναι χαμηλότερο. Θα είναι πάρα πολύ καλό στις mobile συσκευές, κατά συνέπεια θα έχεις λίγο καλύτερο conversion rate. Ωραία, του το είπα. Αλλά εφόσον πρόκειται για αρχάριο πελάτη, δεν ξέρει καν γιατί αυτό είναι καλό. Δηλαδή ακόμα και καλή διάθεση να έχει, είναι λίγο δύσκολο μέχρι να τον βάλεις στην οτροπία αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν πιο εύκολα σε αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο δύσκολο. Γενικά είναι κομμάτι της δουλειάς μας, μιλώντας μαζί τους, να προσπαθήσω να τους βάλω όσο καλύτερα γίνεται σε αυτό το κλίμα, γιατί όσο πιο καλά μπουν σε αυτό το κλίμα, τόσο καλύτερη πιθανότητα έχουν τελικά να πετύχουν. Να σου πω μια αστεία ερώτηση που δεχόμουν εγώ. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις αν ακόμα το 2022 παίζει. Πόσο θα κοστίσει ένα e-shop? Πόσο θα κοστίσει ένα αμάξι. Στο λένε, πόσο θα κοστίσει ένα e-shop, έτσι. Αλλά έτσι, χωρίς context, χωρίς τίποτα. Ναι, θέλω 2 κιλά e-shop, βάλουμε. στο λένε, και δεν θα σου κρύψω, ας πούμε, στα πρώτα μου βήματα, ήμουνα πιο αρνητικός. Δηλαδή, όταν κάποιος μου το έλεγε, ήμουνα σε πιο
τον έπαιρνα με κακό μάτι. Τώρα καταλαβαίνω ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως, σκέφτεται πόσο θα μου κοστίσει αυτό το βήμα που θέλω να κάνω, πόσα λεφτά έχει τελικά. Οπότε είναι κομμάτι της δικής μας δουλειάς να τον πάρουμε από το χέρι εκεί και να του κάνουμε μια ανάλυση. Ότι τι θέλεις, θες να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Τι όγκο παραγγελιών περιμένεις, αυτό, αυτό και αυτό. Τι θα χρειαστείς, πόσες γλώσσες θες να έχει το e-shop σου, με τι άλλα συστήματα το διασυνδέεις. Γενικώς να καταλάβουμε λίγο τις ανάγκες του, ώστε μετά να τον βοηθήσεις. Αν βάλεις στο μυαλό σου ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι, μου το έχει πει κάποιος πιο έμπειρος συνάδελφος, ότι είχα λάβει τέλος πάντων ένα email από κάποιο πελάτη και του λέω: ρε, εσύ τι μου λέει εδώ πέρα. Και με κοιτάει, μου λέει: Αντρέα, πουλάει μπλούζες. Και ξέρεις, με το που μπήκα στη διαδικασία, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι η δουλειά του να καταλαβαίνει τα πράγματα που ρωτάει. Είναι δική μου δουλειά να το εξηγήσω. Μετά όλα έγιναν πάρα πολύ πιο εύκολα για μένα και τις συνεννοήσεις. Πόση ώρα σου παίρνει τυπικά από τη στιγμή που έρχεται και σε πλησιάζει κάποιος, πόση ώρα συζήτησες δηλαδή, μέχρι να του δώσεις ένα λογικό εύρος τιμής? Επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, ας πούμε, έχει αρχή, μέση και τέλος ένα e-shop, δεν είναι ένα custom software που δεν ξέρεις τι θέλει ο άλλος και χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Συνήθως μέσα στην πρώτη μισή ώρα έχεις μία πρώτη εικόνα. Αρκεί φυσικά να μπορεί να σου απαντήσει ο άλλος. Δηλαδή, του λες πόσες γλώσσες θέλεις να έχει το site σου και σου λέει: ναι, δεν ξέρω, το έχουμε σκεφτεί, αλλά θα το δούμε. Αλλά αυτό το θα το δούμε δεν μου αρκεί εμένα για να του πω: ξέρεις, το θα το δούμε κοστίζει τόσο. Το απαντάς ανάλογα ότι εφόσον αυτό το κομμάτι πληροφορίας δεν το έχω, δεν μπορώ να σου δώσω ακριβώς τιμές. Θα βάλουμε το έτσι κι αλλιώς το link στο description, να βάλουμε και δεν ξέρω, τηλέφωνο, email, όλα αυτά θα τα βάλουμε. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάει στον Ανδρέα. Αυτός που θα σου σε πάρει τηλέφωνο, τι να έχει προετοιμάσει για να τον βοηθήσει καλύτερα? Το βασικότερο απ' όλα είναι το τι θέλει να πετύχει. Δηλαδή, πέρα από το θέλω να πουλήσω. Ωραία, ναι. Πολύ καλή ιδέα είναι. Φαίνεται ότι φέρνει κέρδη την επιχείρησή σου. Καλό θα είναι να πουλήσεις. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα μπορούμε να τον κατευθύνουμε. Δηλαδή, να έχει μια πρώτη εικόνα του από πού θα αντλήσουμε πρώτα απ' όλα τα προϊόντα του. Έχεις κάποιο αρχείο από τον προμηθευτή σου, για παράδειγμα. Έχεις τα προϊόντα σου σε ηλεκτρονική μορφή. Έχεις φωτογραφίες των ειδών σου. Κάποιες βασικές ερωτήσεις που θα είναι καλό να μπορεί να τις απαντήσει για να τον βοηθήσεις και εσύ περισσότερο. Από εκεί και πέρα στη συζήτηση, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να προκύπτουν ερωτήματα που πρέπει να συζητήσει με την ομάδα του ή πρέπει να τα δει λίγο περισσότερο. Οπότε για μια πρώτη συζήτηση αρκεί κάτι πάρα πολύ βασικό. Τι σημαίνει το να ξέρει τι θέλει? Δηλαδή, όντως, σημαίνει να μην πωλήσεις. Τι ακριβώς εννοείς να ξέρει τι θέλει? Πέρα από το να πουλήσει, τι μπορεί να θέλει? Δηλαδή, πώς το χωρίζεις? Πόσα προϊόντα έχεις? Okay. Οπότε, τι κάνει, την πολυπλοκότητα έχει, ακριβώς, τα είδη των προϊόντων του, όλα αυτά τα πράγματα. Ορίζει την πολυπλοκότητα των πραγμάτων. Παράδειγμα, ένα μπλουζάκι μαύρο με ένα μπλουζάκι κόκκινο. Τα θες να είναι ξεχωριστό προϊόν ή θες ο πελάτης σου να μπαίνει στη σελίδα προϊόντος και εκεί να διαλέγει το χρώμα ή το μέγεθος που τον ενδιαφέρει? Είναι μια σειρά πραγμάτων τέτοιων που, εντάξει, το συγκεκριμένο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το κόστος. Απλώς είναι καλό να τα ξέρει για να μπορέσει να με βοηθήσει, να τον βοηθήσει ουσιαστικά. Πριν πάμε στα καλά και στα σημαντικά, ας πούμε, έτσι να τα αναλύσουμε με λεπτομέρειες, πάμε σε αυτά που τυπικά σου ζητάει κάποιος όταν έρχεται και θέλει ένα e-shop. Δηλαδή, ποια είναι τα 3-4 πράγματα που όντως τα ξέρει και στα ζητάει? Συνήθως έχουν μια εικόνα για το εικαστικό, πώς το θέλουν. Συνήθως αυτή η εικόνα χρειάζεται λίγο βοήθεια, γιατί μερικές φορές ο πελάτης τρελαίνεται να βλέπει animations και πράγματα να χοροπηδάνε δεξιά και αριστερά. Μουσική. Ναι, autoplay videos και μια σειρά πραγμάτων. Και μετά τον ρωτάς, ας πούμε, όταν μπαίνεις σε ένα site και χοροπηδάνε τα πράγματα δεξιά και αριστερά, πώς νιώθεις? Αυξάνει ή μειώνει την πιθανότητα να αγοράσεις από εκεί? Και σου λέει: πω, τα απεχθάνομαι. Αλλά στο e-shop μου τα θέλω, ας πούμε. Και όταν ξέρεις, του δείχνεις ότι αυτό μάλλον δεν θα τον βοηθήσει να πουλήσει περισσότερο, έχεις μια καλή πιθανότητα να τον πείσεις τελικά να μην το κάνει. Οπότε όταν λες το εικαστικό, έχει μια εικόνα, δηλαδή τι περίπου? Φαντάζομαι ότι δεν έρχονται με ένα φίγμα design και σου λένε: αυτό θέλω. Κόψε το τώρα. Ναι, σε τι ιδέα, δηλαδή, πώς το. Συνήθως στον κλάδο τους υπάρχουν 2-3 καταξιωμένες επιχειρήσεις και συνήθως σαν site reference, πολύ συχνά έχουν ένα τέτοιο, μια κατεύθυνση να σου πούνε ότι ξέρεις, μου αρέσει αυτό το e-shop, δεν μου αρέσει εκείνο. Το οποίο είναι μια καλή πρώτη αρχή. Αυτό σε βοηθάει, να φαντάζομαι. Δηλαδή, το να έχεις μια εικόνα του τι φαντάζεται. Σίγουρα βοηθάει. Βέβαια, αυτό τώρα είναι στο κομμάτι που ο άλλος έχει διάθεση να κάνει και custom design. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε, και οικονομικό είναι να έχεις ένα template έτοιμο, το οποίο το παραμετροποιείς, με αλλάζεις χρώματα, λογότυπα, γραμματοσύρες, αλλά μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, του theming, της εμφάνισης του site είναι έτοιμο. Τώρα, σε επιχειρήσεις που έχουν δικό τους branding και συγκεκριμένα πράγματα να πούνε στον πελάτη τους, θες ένα πιο custom design, οπότε και αυτό βοηθάει. Δηλαδή, αν ο πελάτης ειδικά έχει brand book δικό του, ας πούμε, που θέλω να είναι το λογότυπό μου, ποιες γραμματοσύρες χρησιμοποιώ,
πώς φέρομαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις στο design, μας βοηθάει πάρα, πάρα πολύ στο να του δώσουμε ένα καλό design. Ναι, λογικό. Μερικές φορές βλέπουν εξεζητημένα features, ας πούμε. Μπαίνει άλλο στο Amazon και βλέπει ένα φαρμακευτικό προϊόν. Όταν ξεκινάει και... στο Amazon, είναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ξεκινάει το ενδιαφέρον. Μπαίνει στο Amazon, που είναι μια εταιρεία. Τρεις εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Μπαίνει στο Amazon. Ωραία, για πάμε. Ναι, και μετά σου λέει, ας πούμε, πώς μπορώ να κάνω την παραγγελία να την παίρνει ο άλλος κάθε μήνα, για παράδειγμα. Είσαι σε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα και σου λέει το Amazon από κάτω ότι ξέρεις αυτό σου βγάζει 15 μέρες αν παίρνεις δύο κάψουλες την ημέρα. Οπότε βάλ' το να το παραγγέλνεις αυτόματα κάθε μήνα. Σου ζητάνε κάποια features που δεν έχουν νόημα για κάποιον που κάνει το πρώτο του βήμα. Ναι, ναι. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το εξηγήσεις, ας πούμε, στην αρχή. Ή μπορεί και να έχουν νόημα, γιατί δεν πας να του εξηγήσεις ότι ξέρεις αυτό που σου λέω είναι το σωστό, πας να τον ακούσεις περισσότερο και να καταλάβεις αν αυτό που ζητάει... Στο δικό του έχει νόημα ή όχι. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά πάνω στο business του πας. Okay. Από εκεί και πέρα έχεις πελάτες που σου λέει το θέλω σε 37 γλώσσες στο site, ας πούμε. Και όμως το υλικό δεν το έχω σε 37 γλώσσες και έτσι κι αλλιώς η αγορά μου δεν είναι εκεί, δεν μπορώ να στείλω προϊόντα εκεί, αλλά ξέρεις, μέχρι να το επεξεργαστεί λίγο αυτό, χρειάζεται να το κατευθύνεις λίγο. Έχει τύχει ποτέ να σου ζητήσουν θέλω τεχνολογικά να γίνει έτσι. Δηλαδή θέλω να το κάνεις με Drupal, π.χ. θέλω να το κάνεις. Σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις μπορεί να θέλουν μια λύση ανοιχτού κώδικα, οπότε το βοηθάει τον Drupal. Αλλά γενικά δεν έχουν όψη. Είναι περισσότερο, στρέφονται περισσότερο στο αποτέλεσμα, ότι θέλω ένα γρήγορο site. Συνήθως ο άνθρωπος που θα σου πει θέλω ένα απλό e-shop θα τον ρωτήσει μετά, ωραία, με ποια τράπεζα συνεργάζεσαι, και σου απαντάει φυσιολογικά ή με όλες. Και λες, δηλαδή, θα κάνω 8 διασυνδέσεις με τράπεζες, πώς θα πάει αυτό. Δεν έχει κατανοήσει ότι αυτό έχει ένα κόστος να γίνει και ένα άλλο κόστος για να συντηρείται. Δεν έχει κατανοήσει ότι πρέπει να κάνει συμφωνία με τις επιμέρους τράπεζες για να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτές. Οπότε πρέπει να του εξηγήσει ότι. Δεν χρειάζεται μόνο μία. Αυτό δηλαδή. Αρκεί μία. Αυτό βασικά. Εάν δεν έχει εικόνα, σου λέει θέλω με όλες, εννοώντας ότι θέλω. Θέλω να πληρώνουμε από όλες. Μπράβο, ναι. Okay. Οπότε πρέπει να του εξηγήσει ότι ξέρεις. Συνεργάζεσαι με μία τράπεζα, χρησιμοποιούμε το gateway με τις τράπεζες αυτής, αλλά από εκεί και πέρα οι πληρωμές σου είναι από όλες τις τράπεζες. Έχει κάποιο διαφορετικό fee, δηλαδή εγώ έχω Eurobank και εσύ χρησιμοποιείς Πειραιώς. Έχει κάποιο διαφορετικό fee να πληρώσω εγώ στο e-shop σου. Ναι, και νομίζω διαφέρει και ανά e-shop. Διαφέρει και ανά πελάτη της συγκεκριμένης τράπεζας. Δηλαδή τη συμφωνία θα κάνω με την τράπεζα. Ναι. Okay. Άρα δεν είναι ότι απλά ανοίγω ένα λογαριασμό κάπως και. Ανοίγεις ένα λογαριασμό. Δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία, δεν το έχω κάνει εγώ ίδιος. Έχει όμως περιλαμβάνει συμφωνία με την ίδια την τράπεζα. Okay. Ομοίως και η courier. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μία τιμή για τις αποστολές, ο κάποιος άλλος να πάρει διαφορετική, εξαρτάται από τις αποστολές, από τι πολιτική θέλεις να έχεις στις επιστροφές σου, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οπότε κάνεις ξεχωριστές συμφωνίες εκεί. Και γενικά υπάρχουν αρχικά για τις τράπεζες αρκετές open source λύσεις, ρε παιδί μου, που να χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να υλοποιήσεις εσύ κάθε φορά τη διασύνδεση ή να μιλήσεις με την τράπεζα γενικότερα. Και βασικά και το ίδιο για τις courier. Γενικά υπάρχουν λύσεις ή είναι. Υπάρχουν κάποιες open source λύσεις, αλλά σίγουρα χρειάζεται να βάλεις χέρι. Δεν είναι κάτι που το εγκαθιστώ, παίζει ή είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Okay. Από εκεί και πέρα η πορεία συνήθως στο τεχνικό κομμάτι είναι. Παίρνω ένα documentation από την τράπεζα, μου δίνουν μαζί και 7 δοκιμαστικούς αριθμούς, 7 κάρτες, τις οποίες τις βάζεις και κάθε μία σου απαντάει ένα διαφορετικό status quo. Success, ξέρω, όχι σαν fancy. Η πρώτη κάρτα πέτυχε, η δεύτερη δεν είχε fancy, η τρίτη δεν πέτυχε στο όνομα του πελάτη. Αφού κάνεις τα 7 σενάρια, τώρα λέω 7 γιατί αυτά έχω στο μυαλό μου. Αφού κάνεις αυτά, στέλνεις ένα mail στην τράπεζα ότι ξέρεις έχουμε κάνει αυτά τα σενάρια, ελέγχουν αυτοί το API, τους βλέπουν τις σχετικές κλήσεις και σου δίνουν live credentials. Okay. Στην ουσία το μόνο που κάνεις μετά είναι απλά γυρίζεις τα credentials και παίζεις με τα κανονικά. Εγώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα εγώ, μας λέγανε χρησιμοποιήστε δική σας κάρτα και κυρώστε τη μετά από μέσα την παραγγελία. Εντάξει, αυτό είναι. Έκανες capture και μετά έκανες void ή έκανες απλώς λίγη. Όχι, κανονική πληρωμή. Και έφτιαχνα ένα εικονικό προϊόν, ας πούμε 1 ευρώ, κανονική πληρωμή και μετά πήγαινα από το interface της τράπεζας και την ακύρωνα. Και έκανα την επιστροφή. Νομίζω πλέον βασικά και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βγει όλες οι τράπεζες αναγκασμένες να έχουν APIs. Δεν ξέρω αν είναι REST ή XML, αλλά νομίζω ότι όλες πρέπει να έχουν API. Κάποιο είδος API, δηλαδή μου HTTP API, τέλος πάντων, μην τώρα σε λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι έχει κάποιες standards λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να σου δίνουν endpoints. Οπότε είναι λίγο καλύτερο ίσως από άποψη, ξέρεις. Ναι, για να λέει αυτό. Θα μου λέει πρέπει να χρεώσει την κάρτα σου κάθε φορά. Όχι, δεν είναι τόσο τραγικό. Είναι σενάριο. Είναι τα νούμερα νομίζω είναι. Πάντως το βήμα φτιάχνω ένα δοκιμαστικό προϊόν που κοστίζει 10 λεπτά και πάω και το αγοράζω με την κανονική μου κάρτα για να τεστάρω ότι παίζει, δεν θα το αποφύγεις. Γιατί στο τέλος εσύ έκανες τα σενάρια, η τράπεζα σου δεν στα credentials. Άμα δεν δεις ότι παίζει το πράγμα. Εντάξει, χρεώνεσαι 10 λεπτά. Θα ζήσουμε. Ωραία, μια που το ξεκίνησες, πάμε να δούμε τώρα όντως
αυτά που πρέπει να δώσει σημασία ένας πελάτης. Έχεις πει κάποια πράγματα, εντάξει, ό,τι είπαμε ρε παιδί μου. Ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, αλλά άλλα πράγματα που πρέπει να δώσει σημασία ένας πελάτης. Το βασικότερο, το οποίο είναι και ο πιο συχνός λόγος αποτυχίας τέτοιων έργων, είναι η καλή επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Δηλαδή, να ξέρω ότι θα στείλω ένα email και οι άνθρωποι που μου φτιάχνουν το site θα μου απαντήσουν. Ακούς συχνά περιπτώσεις που σου λέει ο προγραμματιστής μου, ναι, μου τα κάνει καλά, αλλά εμφανίζεται μια φορά κάθε 15 μέρες. Οπότε αυτό είναι το βασικότερο. Μετά, σημαντικό να δώσουν έμφαση είναι να έχουν τα προϊόντα τους κάπως σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμα και να μην τα έχουν, να έχουν τη χωρητικότητα σε ανθρώπινο δυναμικό. Να βάλουν κάποιον να γράψει περιγραφές, να ανεβάσει εικόνες. Είναι σημαντικό. Αλλιώς δεν μπορείς να τα δείξεις και να τα πουλήσεις στο ίντερνετ. Άλλο σημαντικό κομμάτι είναι το conversion rate του νοικιού e-shop. Κοινώς από αυτούς που μπαίνουν, πώς ψωνίζουν. Το οποίο δεν το σκέφτεται ο άλλος, ότι ξέρεις, αν κάνω κάποια διαφήμιση, κάθε επισκέπτης του site μου κόστησε κάποια χρήματα. Οπότε για να αξίζει αυτή η διαφήμιση, πρέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό τελικά να ψωνίζει από μένα. Είναι κάτι που δεν το έχει στο μυαλό του άλλος. Άλλο κομμάτι, πόσο εύχριστο είναι το e-shop τους. Δεν θα μπουν συνήθως, δεν θα έχουν πρώτο τους μέλημα να φτιάξω ένα εύχριστο e-shop. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες ευχαριστίας. Π.χ. περιμένω ότι το μενού θα είναι από τη μία μεριά, το καλάθι θα είναι από την άλλη μεριά. Περιμένω ότι δεν θα μου βγαίνουν 30 pop-up. Περιμένω συγκεκριμένα πράγματα που ο άλλος δεν το έχει σκεφτεί. Άλλο κομμάτι είναι το πόσο καλά θα παίζει από κινητά το site. Γιατί ουσιαστικά όταν θες ο άλλος να, ειδικά για προϊόντα που τα αγοράζεις εύκολα, να το πω έτσι, δεν είναι κάτι ακριβό. Αν πουλάω μπλουζάκια για παράδειγμα, δεν είναι κάποια μεγάλη επένδυση που ο άλλος θα τη σκεφτεί 30 φορές. Αυτόν τον πελάτη τον θες να μπορεί να κάνει μια παρορμητική αγορά στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Οπότε θες η διαδικασία του checkout να είναι όσο πιο εύκολη γίνεται. Από την ώρα που το βάλεις στο καλάθι, να μπορεί να το κάνει, αν το κάνει από το κινητό του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει ένα notification και να σου φύγει. Να πάει σε άλλη εφαρμογή και τον έχασες αυτόν. Θα έχεις ένα προϊόν σε ένα καλάθι και δεν θα το πουλήσεις. Οπότε θέλεις να πηγαίνουν τα πράγματα γρήγορα και εύκολα για τον πελάτη. Αν του δείξεις μια φόρμα για να βάλει την κάρτα του και έχει 37 πεδία, διεύθυνση 1, διεύθυνση 2, χώρα, κάποια πράγματα πρέπει να τα έχει σκεφτεί. Παράδειγμα, ένα e-shop που πουλάει στην Ελλάδα δεν έχει νόημα να έχει επιλογή χώρα που θα στο στείλω, αφού στην Ελλάδα πουλάω. Είναι μια σειρά, ας πούμε, βελτιστοποιήσεων που κάνεις για την ευχαριστία ενός e-shop που παίζουν τελικά μεγάλο ρόλο στο τι ποσοστό ανθρώπων που το επισκέπτονται θα αγοράσουν από αυτό. Άλλο κομμάτι είναι οι διασυνδέσεις που μπορεί να έχει με άλλα συστήματα του πελάτη. Π.χ. αν θες να έχεις χαμηλότερο κόστος διαχείρισης του e-shop σου, μπορείς να το διασυνδέσεις με το ERP σου, να αντλούνται από εκεί τα προϊόντα σου, να κάνεις εκεί τις ενημερώσεις σου, προθετικές ενέργειες ή ό,τι άλλο έχεις να κάνεις. Ένα κομμάτι που δεν σκέφτονται πολλές φορές είναι η δημιουργία προσφορών. Θέλω να φτιάξω ένα κουπόνι που όποιος το πάρει θα έχει 10% έκπτωση. Θέλω να φτιάξω ένα κουπόνι για όσους έχουν κάνει πάνω από 100 ευρώ παραγγελίες από το site μου που θα πάρουν δώρο το τάδε προϊόν. Μια σειρά από προθετικές ενέργειες που μπορείς να τις διευκολύνεις πάρα πολύ με ένα e-shop. Είναι κάτι που βοηθάει και πολύ συχνά δεν το έχει ο άλλος στο μυαλό του όταν κάνει την πρώτη του επικοινωνία μαζί σου. Βασικά νομίζω είναι αυτό που λες στην αρχή, δεν ξέρεις τι θέλει να πετύχει γιατί δεν το έχεις σαν κάνει. Οπότε δεν ξέρεις ότι έχεις και. Ξέρεις, αρχικά είσαι στη Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πουλάς όλη την Ελλάδα. Ναι. Μπορείς να κάνεις κουπόνια έτσι απλά, μπορείς να κάνεις διαφημίσεις πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να βάλεις, ξέρω, στην αφίσα ή στο ράδιο ή στη. Έχεις πλέον το ίντερνετ. Δηλαδή είναι, ναι. Το εύρος είναι τεράστιο, παιδί μου. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι είναι το βασικό που ίσως να μην καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δηλαδή μπορεί να θέλει shop γιατί είναι 2022. Ναι. Όλοι έχουν ίντερνετ, όλοι θέλουν shop, αλλά. Οπότε είναι και κάποιο είδους εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει να του μάθεις τι είναι το e-shop και μετά να το εξηγήσει τι ακριβώς τι θέλει. Γι' αυτό ακριβώς η πρώτη επαφή που κάνεις μαζί του είναι η συζήτηση. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο άλλος που θα έρθει να κάνει την πρώτη επικοινωνία να έχει σκεφτεί όλες τις πιθανές παραμέτρους και να σου έχει απαντήσει σε όλα. Mm. Την πρώτη σου επικοινωνία συνήθως ανακαλύπτεις λίγο τι σκέφτεται, τι δεν σκέφτεται, του δείχνεις πράγματα που ίσως δεν έχει σκεφτεί και θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Άλλο κομμάτι είναι η σταθερότητα. Το να έχω πληρώσει ένα e-shop το οποίο δουλεύει κάθε δεύτερη Παρασκευή μόνο από Chrome, δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ καλό να έχει ο άλλος τη σιγουριά ότι τρέχω μια προθετική ενέργεια, πληρώνω για να μπει κόσμος στο e-shop μου, αυτός ο άνθρωπος θα ανοίξει το site, ναι. Δεν θα δει μια λευκή σελίδα, θα μου φύγει, δεν θα έχω τέτοια φαινόμενα. Είναι πολύ βασικό. Και βασικά, όσο το ακούω, παιδί μου, χαίρομαι που δεν έχω αναλάβει ποτέ e-shop. Ήξερα ότι. Σκεφτόμουν ότι εντάξει, έχει το maintenance, τα λοιπά, αλλά δεν, πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα. Είναι υποστήριξη, είναι full time job. Δηλαδή πρέπει να υποστηρίζει μια εταιρεία. Είναι σαν να έχει δεύτερο μαγαζί. Σκάει να υποστηρίζει το δεύτερο μαγαζί του, λειτουργεί μαγαζί του. Τεράστια ευθύνη, είναι. Τεράστια ευθύνη που έχει. Είναι κανονικό branch, δηλαδή είναι σαν να γίνεσαι franchise. Εκεί που έχει ένα κατάστημα, πλέον έχει δύο. Ναι, είναι το βασικό να καταλάβει ο άλλο ότι ανοίγω κατάστημα. Έχω τη λογική καταστήματο, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά.
πρέπει να φερθώ σαν να έχω κατάστημα. Άλλο κομμάτι είναι οι διασυνδέσεις. Ο άλλος έχει στο μυαλό του. Α, βάζω τα προϊόντα πάνω στο Scrooge μόνο τους, λογικά. Λογικά. Α, τι ωραία. Όχι, είναι κάποιο κομμάτι που πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς, να κάνεις το λογαριασμό σου στο Scrooge, να βγάλεις κάποιο αρχείο, ας πούμε, μια εξαγωγή τα προϊόντα σου για να στέλνονται. Άλλο σημαντικό κομμάτι που δεν σκέφτεται ο αρχάριος πελάτης είναι ότι μπορεί να λάβω μια κριτική σε κάποια πλατφόρμα τέτοια. Σε αυτή την κριτική, αν είναι καλό ή όλα καλά, καλό θα είναι να ευχαριστήσω, δίνει μια ωραία εικόνα υγείας, αλλά δεν τρέχει κάτι. Αν έχω μια αρνητική κριτική ή μια κριτική που είναι σκόπιμα εκεί για να με δυσφημίσει, πώς διαχειρίζομαι? Πρέπει να είμαι από πάνω για να την απαντήσω. Γιατί μπορεί να μην είναι καν αλήθεια αυτά που ισχυρίζεται το αντίπαλο κατάστημα με το fake account, ας πούμε. Οπότε, ναι, έχει αρκετά κομμάτια διαχείρισης από τον ίδιο τον πελάτη που πρέπει να το εξηγήσεις ότι θα χρειαστεί δουλειά και από εσάς. Ωραία, εγώ σου το έφτιαξα. Αν με κάποιο μαγικό τρόπο διαβάσω το μυαλό σου ότι ανάγκες έχεις και στο δώσω αύριο το πρωί, δεν σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να το λειτουργήσεις. Αυτό μεταξύ είναι ακόμα ένα. Δηλαδή, το ότι είσαι shop έχει κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις παραγγελίες, να πάρεις μεταφορικές κτλ. Το ότι είσαι στο Scrooge είναι ακόμα ένα δεύτερο επίπεδο. Πώς λέγεται, μεν ήταν. Άλλο κατάστημα. Ναι, ουσιαστικά δεν. Γιατί εκεί παράγεις άλλο scale πλέον. Δηλαδή, το δικό σου μαγαζί, OK. Κάπως δεν ξέρω πώς το βρουν. Αλλά στο Scrooge έχεις τις κριτικές, τα σχόλια. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει είναι. Αν είσαι ένα άτομο, δηλαδή είσαι ένα άτομο και έχεις φυσικές πωλήσεις. Έχεις πωλήσεις από το e-shop σου, κάπως μπορεί να έρθουν και έχεις το Scrooge. Ίσως να χρειάζεται και άλλο άτομο. Δηλαδή στο μαγαζί χρειάζεται και ένα άτομο απλά για να κάνει, να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι βασικό κομμάτι. Είναι από τα σημαντικά κομμάτια, ας πούμε, αυτής της δουλειάς είναι ότι πρέπει να μεταφέρεις στον πελάτη αυτές τις ανάγκες, αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς να είσαι τρομακτικός. Να του λες ότι ξέρεις, άμα θες να κάνεις ένα απλό e-shop, χρειάζεται 38 άτομα να δουλεύουν ενδεχθημερών, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να κάνεις αφές ότι έχει απαιτήσεις και από σένα, θα χρειαστεί χρόνο προφανώς, αλλά πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι εάν έχει δίπλα το ένα κατασκευαστή e-shop που θέλει να τον βοηθήσει, μπορείς να το απλοποιήσεις πολλές από αυτές τις διαδικασίες. Ένα απλό παράδειγμα είναι η διασύνδεση με την courier. Ας πούμε, έστω ότι θες να στείλεις 100 δέματα εσύ. Το να έχεις ένα αυτοματοποιημένο τρόπο από το e-shop σου, από το διαχειριστικό του e-shop, να πεις ότι ξέρεις, έχω να στείλω αυτά. Ας στείλω αυτόματα στην courier με την οποία συνεργάζομαι, το αίτημα να έρθει ένας άνθρωπος να τα πάρει, να έχω τα voucher έτοιμα ώστε να μπορώ να τα εκτυπώσω εύκολα. Σίγουρα του λύνεις τα χέρια. Ναι. Όταν του πεις ότι αυτό έχει ένα κόστος. Ο άλλος ακούει ένα νούμερο και σου λέει: Πω, τόσα θα σου λείπουν για να μου λες αυτό το κόστος. Πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι δίνοντας αυτά τα χρήματα, τα γλιτώνεις από το μισθό ενός ανθρώπου που θα έβαζες να κάνει χειροκίνητα. Να μπει ουσιαστικά να κάνει εισαγωγή κάθε μέρα, ότι έχω αυτά τα δέματα, έλα πάρτα να τα εκτυπώσεις κτλ. Ακριβώς. Δηλαδή, απελευθερώνεις τους εργαζομένους σου, πληρώνοντας ένα. Το κόστος, αν τα συγκρίνεις τα δύο, είναι πάρα πολύ μικρότερο το να αυτοματοποιήσεις τη δουλειά. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές τρομάζει τον άλλο όταν του λες κάποιο κόστος τέτοιο. Ναι, βασικά δεν είναι το κόστος. Πρέπει να του δώσεις. Βασικά πρέπει να πας στο κόστος, πρέπει να πεις ότι ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Και μετά να το εξηγήσεις ότι υπάρχει αυτή η λύση που έχει αυτό το κόστος. Οπότε έρχεσαι σε αυτή τη δυσκολία ότι σου λέει άλλος, ωραία, πώς έχει ένα e-shop. Και του λες ανάλογα και πρέπει μετά να το εξηγήσεις ακριβώς όλα τα βήματα. Και πόσο χρόνο θα του γλιτώσεις με αυτά που του δίνεις. Γιατί σου έρχεται και σου λέει, ναι, βρήκα κάποιον που το κάνει με 300 ευρώ. Ναι, συγχαρητήρια. Και εγώ μπορώ να το κάνω με 300 ευρώ. Αλλά. Νομίζω βασικά ότι ακούω όλα αυτά, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα e-shop με αυτό 300 ευρώ είναι OK γιατί απλά νομίζω δεν δουλεύουν. Δηλαδή επειδή δεν έχουν συστήσει τους παράγοντες, απλά δεν έχουν παραγγελίες. Δηλαδή μπορεί να έχουν ένα-δύο παραγγελίες, μπορεί και αυτοί να μην ξέρουν τι σημαίνει. Δηλαδή, αν μπει στο Scrooge, μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, 100 παραγγελίες την εβδομάδα, αν δούλευε σωστά. Ναι. Οπότε, OK, το έκανα, δεν έχουν παραγγελίες, οπότε είναι OK. Εντάξει, και το Scrooge, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι πανάκια για ένα κατάστημα, γιατί ουσιαστικά. Εμείς, σαν καταναλωτές, όταν μπαίνουμε, ο μόνος παράγοντας με βάση τον οποίο αποφασίζουμε είναι η διαθεσιμότητα και η τιμή. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, με τιμή είναι η λίστα που παίρνεις. Δεν κοιτάς reviews. Κοιτάω reviews στο κατάστημα. Θέλω ένα καλό κατάστημα. Αλλά τα κριτήρια μου είναι το πρώτο καλό κατάστημα. Δηλαδή το πρώτο. Το πρώτο καλό, δεν θα κοιτάξω παρακάτω. Εφόσον έχω ένα κατάστημα 950 κριτικές, 5 αστέρια, τι να κοιτάξω παρακάτω. Το έχεις την τιμή που θέλω, προχωράμε παρακάτω. Οπότε για πολλά είδη προϊόντων, ίσως δεν έχει νόημα μια επιχείρηση να μπει στο Scrooge. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό πρέπει να. Να του πεις ότι εφόσον εσύ πουλάς κάτι custom, για παράδειγμα, ή πουλάς κάτι πιο εξεζητημένο, δεν σε συμφέρει να πας να χτυπηθείς την τιμή. Μπορείς να δώσεις το ύφος του προϊόντος σου κάπως αλλιώς. Άλλο κομμάτι είναι το πόσο εύκολα μπορεί να δημοσιεύσει marketing υλικό. Για παράδειγμα, έρχεται Black Friday και θα βγάλω όλα μου τα μαύρα προϊόντα 30%. Θέλω να φτιάξω ένα ωραίο landing page, μια σελίδα, ας πούμε, που να δείχνει 5 προϊόντα και θέλω να την προωθήσω σε όλα μου τα social. Το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει αυτό. Δεν θα το σκεφτεί κάποιος που κάνει την πρώτη του επικοινωνία, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο τελικά. Δηλαδή, ακόμα αν θέλεις και στο πόσο εύκολο του είναι να αλλάξει τον εργαζόμενό του.
αν δεν είναι ικανοποιημένος. Γιατί μπορεί να έχει ένα άτομο που το έχει εκπαιδεύσει εκεί πάνω στα συστήματα που χρησιμοποιεί και ξαφνικά είναι αναπόσπαστα τα πράγματα αυτά. Ενώ αν του έχει δώσει ένα πανεύκολο διαχειριστικό να μπορεί να μπει, να βάλει τις εικόνες του, να διαλέξει ποια προϊόντα θα εμφανιστούν, να έχει μια καλή σελίδα για την συγκεκριμένη προσθετική ενέργεια, να μπορεί να το κάνει εύκολα και γρήγορα, τον βοηθάς πάρα πολύ με αυτό. Mm-hmm. Ομοίως και το πόσο εύκολα τον βρίσκουν από μηχανές αναζήτησης. Το να έχει, αυτό είναι και στο δικό μας χέρι, στο τεχνικό κομμάτι, να είναι καλοφτιαγμένο το site σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να το γνωρίζει ο άλλος. Αλλά είναι και στο δικό του κομμάτι, δηλαδή στην κειμενογράφησή του, να έχει γράψει τα κείμενα των προϊόντων του με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολο κάποιος που ψάχνει να λύσει μια συγκεκριμένη ανάγκη να μπορεί να τα βρει. Γιατί συνήθως το ψάξιμο μας εμάς είναι για να λύσουμε την ανάγκη σαν καταναλωτές. Αυτό το καταλαβαίνουν όμως. Δηλαδή, όταν τους πεις ότι το κείμενό σου, το κόπι σου πρέπει να είναι optimized για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό ίσως να μην είναι και οι ίδιοι κατάλληλοι για να το κάνουν. Δηλαδή, εκεί πέρα, πώς το χειρίζεις αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν είναι κατάλληλοι. Το σύνηθες είναι ότι δεν είναι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα μπορεί να είναι κάποιος που έχει έντυπο κατάλογο. Okay. Οπότε ούτως ή άλλως. Έχει συνεργαστεί με κάποιον ο οποίος έχει κάνει μια πρώτη συνεργασία, γιατί και στο έντυπο σου θα γράψεις κάποια πράγματα. Okay. Και αναγκαστικά θα έχεις και τις φωτογραφίες σου. Γιατί και άλλο κομμάτι είναι οι φωτογραφίες προϊόντων που συχνά πονάει. Πριν κλείσουμε, θα σου κάνω μια ερώτηση. Έστω ότι τώρα θέλει κάποιος να φτιάξει ένα e-shop, okay, και έχει κανονίσει με ποια εταιρεία θέλει να το φτιάξει. Mm-hmm. Μπορεί να σε προσλάβει εσένα με όλα αυτά που ξέρεις για να μπεις ενδιάμεσα. Μπορεί. Έλα τώρα. Σε ένα τέλειο κόσμο το κάνει η εταιρεία του. Έτσι, για να είναι και αυτός ικανοποιημένος. Γιατί συνήθως μια εταιρεία που ασχολείται με ηλεκτρονικό εμπόριο, λίγο πολύ αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσει. Οπότε, σε ένα καλό σενάριο, η εταιρεία που διάλεξε τον κατευθύνει σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα από εκεί πέρα, αν χρειάζεται βοήθεια, εννοείται ότι μπορούμε να του δώσουμε 5 κατευθύνσεις. Ωραία, λοιπόν. Οπότε, μπορεί κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο ή να σου στείλει mail, είτε επειδή θέλει να φτιάξει site, sorry, επειδή θέλει να φτιάξει shop, είτε τώρα ξεκινάει, είτε θέλει να φτιάξει καινούριο, whatever, ή κάποιος που μπορεί να έχει διαλέξει ήδη εταιρεία, μπορεί να το φτιάχνει ήδη με κάποια εταιρεία και θα σε πάρει ένα consulting. Ναι. Εντάξει, το κλείσαμε. Καλώς. Γιατί θα σε πάρουνε. Πράγμα στα χέρια τώρα. Θα με πάρουν για consulting. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, δηλαδή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις, γιατί εγώ είχα μείνει πάρα πολύ εκτός του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε το γεγονός ότι μου τα λες τώρα εσύ που το έχεις στην καθημερινή φάση μου αρέσει πάρα πολύ. Τι γίνεται τώρα, επειδή θα έχουμε ερωτήσεις, θα έχουμε comments. Θα ξανακάνουμε κι άλλο βίντεο, στο λέω. Θα ξανάρθουμε εδώ. Μακάρι. Κανόνισε. Βρες χρόνο. Λοιπόν, δεν μ' άγγεται σπουδάσεις τόση ώρα. Κάποια στιγμή το έχω κάνει.